Ο Χρήστο Ροζάκη, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών τη κυβέρνηση Σιμίτη και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, άφησε να εννοηθεί ότι η Ελλάδα συζητάει την κρυπτοεκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Τουρκία. Συγκεκριμένα ισχυρίστηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή ότι η Ελλάδα δέχεται τα 10 ναυτικά μίλια ω Αγία Λίτιδα Ζώνη. Συγκεκριμένα είπε, «προς το παρόν δεν έχουμε αίσθηση ότι η Τουρκία επιβαρύνει αυτέ τι διερευνητικέ. Ω εκ τούτου, ενώ η Ελλάδα είναι καλόπιστη και προχωράει με μία πλήρη σειρά προτάσεων, οι οποίε είναι επικοδομητικές, με την έννοια ότι δεχόμαστε ίσω και τα 10 ναυτικά μίλια ω αιγιαλίτιδα ζώνη, η Τουρκία αρνείται να μα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε 10 ή 12 ναυτικά μίλια και στα υπηρωτικά εδάφη. Συνεχίζοντα, ο δημοσιογράφο αναφέρει, οπότε λέτε ότι η τουρκική πλευρά είναι ανάλυγητη σε οποιαδήποτε εναντί του δικαιώματο τη Ελλάδα να αυξήσει βάση του διεθνού δικαίου τα χωρικά τη ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό λέτε. Με τον Χρήστο Ροζάκι να απαντά, ακριβώ. Οι δηλώσει του Χρήστου Ροζάκη θα πρέπει άμεσα να διαψευστούν από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώ ήδη έγιναν πρωτοσέλιδο στο φιλοκυβερνητικό τύπο τη Τουρκία. Συγκεκριμένα, η είδηση των δηλώσεων Ροζάκη στο φιλοκυβερνητικό κανάλι Αχαμπέρ έχει τίτλο ότι η Ελλάδα παρετήθηκε από την απέτησή τη για 12 ναυτικά μίλια σε χωρικά ύδατα. Ανάλογο το δημοσίευμα και στο τουρκικό Σταρ με τίτλο Η Ελλάδα παρετήθηκε από το αίτημά τη για επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.